Με επίκεντρο το χώρο του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει το πλαίσιο του ανοιχτού διαλόγου που έχει ξεκινήσει με φορείς και πολίτες μέσα από την πρωτοβουλία «Η αλλαγή που αξίζουμε». Οι θεματικές εκδηλώσεις που εξελίσσονται σε όλη την Ελλάδα καταγράφουν τις απόψεις και τους προβληματισμούς των πολιτών πάνω σε κέρια ζητήματα, αλλά πάνω απ' όλα μεταφέρουν τις λύσεις που προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την επόμενη μέρα της χώρας. Αυτό το διάστημα δουλεύουμε κινούμενοι σε όλη την επικράτεια, συνεργαζόμενοι με φορείς, με εκατοντάδες πολίτες, μιλώντας με την κοινωνία. Μια κοινωνία η οποία αγωνιά και αγχώνεται, θέλει με κάθε τρόπο να απαλλαγεί από αυτή την εξαιρετικά επικίνδυνη κυβέρνηση. Όμως δεν αρκεί να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Πρέπει και βασική προϋπόθεση είναι να είναι έτοιμη η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να κάνουν πράξη τα όνειρα και τις ελπίδες του ελληνικού λαού, τις πλειονότητες του ελληνικού λαού. Γι' αυτό το λόγο, συστηματικά, τόσο εγώ στο Ηράκλειο, όσο και όλοι και πολλοί άλλοι συνάδελφοι με το συντονισμό των συνεργατών μου και φυσικά του Προέδρου, κινούμαστε σε όλη τη χώρα και μεταφέρουμε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, τις θέσεις παράταξής μας, όχι γενικά και αόριστα, αλλά κομμάτι-κομμάτι, σημείο-σημείο, κλάδο-κλάδο. Η στήριξη του αθλητισμού, σημαντικό κοινωνικό και πολιτιστικό αγαθό, αποτελεί υποχρέωση και αυτονόητη δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας, ανέφερε στην ομιλία του ο Λευτέρης Αυγενάκης, ο οποίος μίλησε για την ανάγκη διαφάνειας στον χώρο του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, όσο και την ανάγκη αντιμετώπισης της μάστιγας της αθλητικής βίας. Σημείο αναφορά στην εκδήλωση ήταν και η ομιλία του Προέδρου της ΕΠΣ Ηρακλείου Νίκου Τζόρτζογλου. Μάλιστα, η εκδήλωση αποτέλεσε προάγγελο της επίσημης υποψηφιότητας Τζόρτζογλου στις βουλευτικές εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία, με τον Πρόεδρο της ΝΟΔΕ Ηρακλείου, κ. Καρκανάκη, να τον αναγγέλει ως υποψήφιο βουλευτή. Στην ομιλία του, ο κύριος Τζόρτζογλου άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση και τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιώργο Βασιλιάδη για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν το επαγγελματικό και το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, επισημένοντας ότι 4.000 σωματεία και χιλιάδες ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές δεν έχουν πάρει τα τελευταία χρόνια ούτε ευρώ στήριξης από την πολιτεία. Δεν θα μπορούσα λοιπόν να δικαιολογήσω τον κύριο Βασιλιάδη όταν λέει ότι χρήματα δυστυχώς δεν έχουμε. Η οικονομική κρίση δεν μας επιτρέπει να βοηθήσουμε το ερασιτεχνικό αθλητισμό, το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Όταν την ίδια στιγμή χρήματα υπάρχουν για άλλους. Στην εκδήλωση, στην οποία παραβρέθηκε σχεδόν σύσσωμο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΠΣ Ηρακλείου και η Επιτροπή Διαιτησίας, έδωσε το παρόν και ο Ιάσον Φωτήλας, αναπληρωτής τομεάρχης υγείας της Νέας Δημοκρατίας και βουλευτής Αχαΐας. Βρισκόμαστε σε ένα ταξίδι καθημερινό από την Κρήτη μέχρι τα βόρεια σύνορα της χώρας, προκειμένου να πείσουμε και να πούμε και στον τελευταίο αναποφάσεις του Έλληνα πολίτη ότι μόνο η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μπορούν να βγάλουν τη χώρα από το τέλμα, να πείσουμε ακόμα και το βολεμένο του κυρίου Τσίπρα με το τρακοσάρι ότι δεν είναι αυτό που του αξίζει.